Να ρωτήσω την κυρία Κανέλη, το γεγονός μας το δώσε σήμερα ο Μανώλης ως ένα νέο στοιχείο και ως κλίμα από την άλλη πλευρά. Ότι ο Ερντογάν φαίνεται να αποσυνδέει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα από την Ευρώπη. Λέει άλλο πράγμα είναι τι θα κάνω εγώ με τους Ευρωπαίους και άλλο τι θα κάνω με τους Έλληνες. Αυτό τι σημαίνει, πώς το ερμηνεύετε? Θα παρακαλούσα να μην δείχνετε εμπιστοσύνη σε κανέναν που ήρθε να φυλάξει τα σύνορά μας. Τους ξένους, αυτοί εννοείτε. Που ήρθαν να φυλάξουν τα σύνορά μας. Είναι και προέρχονται από χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις έκλεισαν τα δικά τους στην κρίσιμη στιγμή με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πρόσφυγες εδώ. Ναι. Άρα το παιχνιδάκι του πώς αντιδρούν οι Ευρωπαίοι στο θέμα των συνόρων, ο Ερντογάν το ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει και επικοινωνία, δεύτερον, λέτε αυτό μέσα, δεύτερον, δηλαδή. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, έχει αρχίσει και στέλνει κόσμο από τα κατεχόμενα στην πράσινη γραμμή στη Λευκοσία. Mm-hmm. Θα δείτε και αλλού. Για να πιέζει πράγματα. Και εκεί. Να πιέζει. Πιέζει προς πάσα κατεύθυνση για τους δικούς του λόγους και τους δικούς του σκοπούς. Η Ευρώπη μπορεί να αντιδράσει σε αυτά, κυρία Κανέλη? Πώς να αντιδράσει όταν η Frontex, στη τελευταία συζήτηση που έγινε με τον Ερντογάν όταν πήγε εκεί, θα συμπεριπολεί με Τούρκους στη γραμμή? Ναι, και έρχομαι και εγώ να αναρωτηθώ. Στη συνακτογραμμή της Τουρκίας θα συμπεριπολεί. Mm-hmm. Προσέξτε όμως, από αυτό θα κανονίζει και από ένα σημείο και μετά μέχρι πού θα περιπολεί. Mm-hmm. Η εμπλοκή μας στην νατοϊκή προσέγγιση και στην ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι αυτή που μας έχει φέρει σε αυτή τη θέση που είμαστε σήμερα. Mm-hmm. Τα σύνορα είναι κλειστά. Θυμίζω, λίγο παραπάνω στους κήπους περνάνε μια χαρά τα εμπόρια της Τουρκίας, τα φορτηγά της, τα πάντα. Σωστά έκλεισαν τα σύνορα στις Καστανιές. Προφανώς σε αυτή τη φάση ορθώς έκλεισαν, διότι χρησιμοποιούσε τους ανθρώπους ως αντικείμενο. Δεν είναι όμως το ζητούμενο πώς θα σταθούμε εμείς μόνον. Η ψυχραιμία είναι όντως όπλο. Μάλιστα. Κοιτάξτε, όταν βλέπεις τον άλλον να κάνει τσαμπουκαλίκια και βλέπεις και τον Έλληνα φρουρό, εγώ είδα μερικά πλάνα, να είναι ψύχρεμος, αγέροχος και να το αντιμετωπίζει, πρώτα απ' όλα δείχνεις ότι δεν φοβάσαι. Από εκεί και ύστερα όμως η δική μας η οργάνωση. Να μας πάει για θερμό επεισόδιο, πάει να μας για ένα θερμό τελεσμένα. Επεισόδιο που θα του επιτρέπει να συντηρηθεί. Μάλιστα. Αλλά κάντε ένα λάθος. Υπολογίζετε τον Ερντογάν ως Ερντογάν και ξεχνάτε ότι έχουμε και μπορούμε να συνεννοηθούμε με ένα στους δύο Τούρκους. Mm-hmm. Το 50% της Τουρκίας που δεν στηρίζει τον Ερντογάν, που δεν τη θέλει αυτή την κατάσταση, δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμο πόλεμο να την πέσει στην Ελλάδα για λόγους σωσίματος. Και εμείς τι κάνουμε. Κάνει προπαγάνδα και περνάει και η προπαγάνδα του μέσα, όπως είδατε. Ακούσατε τύπο Μανώλης πριν. Και εμείς τι κάνουμε. Περιοριζόμεθα στην αντίληψη ότι είναι απλός σουλτάνος. Κοιτάξτε, το τι θα κάνουμε εμείς και πώς θα το κάνουμε εμείς. Υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα λόγο να παρασυρθούν σε, για λογαριασμό τρίτου, έναν πόλεμο ο οποίος θα κοστίσει ζωές. Πρέπει να απαντήσει. Σώσουμε τις ζωές, να κρατήσουμε το ηθικό ψηλά του λαού και το του κάνουμε, πληθυσμού, ναι, να αποφύγουμε τη μετατροπή της περηφάνειας, της αντίστασης, της ψυχραιμίας, της εθνικής στάσης, εγώ δεν τις φοβάμαι τις λέξεις, σε μετατροπή γιούρια στον ταβλά με τα κουλούρια και να τους φάμε και να τους πάρουμε παραμάζωμα. Δηλαδή όμοιος ομοίο ή πελάζει. Άμα είναι να γίνουμε κι εμείς τώρα... Ψυχραιμία λέτε δηλαδή. Αυτά τα περί να ζει και τέτοια. Στη χώρα του Δίστομου και στη χώρα των Καλαβρίτων και στη χώρα της Κεσαριανής. Και, δηλαδή, ποιος τα λογαριάζει στο εσωτερικό εδώ, στην Ευρώπη? Μα η Ευρώπη έχει αποφασίσει να ξαναγράψει την ιστορία. Ακούστε με. Τα δεν γίνεται. Στον Εύρο, επιτέλους, κάποια στιγμή Κανέλη, αρχίστε να μιλάτε για τη Συρία και για τη συνθήκη της Λοζάνης. Mm-hmm. Η Ευρώπη στην οποία προσπαθούμε να βασιστούμε και το ΝΑΤΟ στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε είναι αυτό το οποίο επέτρεψε την πανηγυρική εξαγγελία του Ερντογάν. Εγώ γράφω τη Λοζάνη στα παπούτσια μου και μπαίνω στη Συρία. Δεν του είπε κανένας μην μπει στη Συρία. Από την άλλη, έχει να πετάξει αεροπλάνο στον Εύρο. Έχει ξαναπετάξει, έχει ανεπτύξει. Έχει πάρα πολλά χρόνια. Για την πρόκληση. 27 χρόνια. 30 χρόνια. Πλάνο πάνω από τον Εύρο. Εγώ αναρωτιέμαι, εάν έχουμε ευρωπαϊκή στήριξη, και το λέω σε εσένα που είσαι κυβερνητικός βουλευτής, αν έχουμε τάχα μου δίθεν ευρωπαϊκή στήριξη, σε περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπιστεί ένα μη επανδρομένο που πετάει πάνω από ελληνικό σκάφος. Έχουμε πει δυστυχώς ή ευτυχώς ότι σε μια τέτοια δύσκολη φάση η Ελλάδα πρέπει μόνη της να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αυτό όμως. Στα κυρία λόγια μας έρχεστε. Κυρία Κανέλη, δεν είναι έτσι ακριβώς. Να μην την πληρώσει η φανταρία ζούμε, και ο λαός χωρίς λόγο. Ζούμε. Τουρκία. Γιατί να μην αποδεσμευτούμε από αυτή τη συμφωνία. Υπογράψει. Η συμφωνία είναι η ίδια αυτή που έχουμε εμείς με την Τουρκία ως Ευρώπη. Κανέλη, εμείς μισό θέλουμε... λεπτό. Παίρνουμε χρήματα για να βαστάμε πρόσφυγες εδώ. Κανέλη, με βάση τη συμφωνία. Παίρνουμε χρήματα. Εμείς παίρνουμε χρήματα. Παίρνει η Τουρκία χρήματα για να εκπαιδεύσει του ανθρώπου εκεί. Για άλλο λόγο παίρνει η Τουρκία. Γιατί δεν έχουμε το κουράγιο να
απομακρυνθούμε από αυτή τη συμφωνία. Όχι απλώς να επιβάλλουμε όρους επινοικίασης του προσφυγικού προβλήματος στην Τουρκία. Να πάει, να δεν γίνεται έτσι. Να αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από όπου τις έχουμε. Μάζης, η προσπάθεια είναι για ανοιχτή τροποποίηση της συμφωνίας. Σε συγκεκριμένα σημεία μπορούμε να τα πούμε. Θέλω να πάρουμε να αποσυρθούμε λοιπόν. Λέμε ότι η Τουρκία έγινε επιβαρημένη με 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Τους μισούς τουλάχιστον από αυτούς τους έχει παραγάγει η εισβολή. Αυτό ήθελα να πω αμέσως μετά. Η εισβολή, δηλαδή, το ΝΑΤΟ και οι υπόλοιπες δυνάμεις έχουν στηρίξει την Τουρκία να μπει στη Συρία, να παράξει τα 4 εκατομμύρια πρόσφυγες και τώρα πρέπει να παράξει. Το ίδιο πράγμα δεν έγινε με το Κόσοβο. Και Σερβία, το διατάφτα τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν πέρα για λόγω κορονοϊού, ο κύριος Τραμπ τα άφησε ανοιχτά για τους Άγγλους. Μόνο για τους Άγγλους. Μόνο για τους Άγγλους. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγάλο παιχνίδι έτσι όπως είναι θέλει άλλο τύπου προσέγγιση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα με τον κορονοϊό. Η εμψύχωση στους ανθρώπους που είναι κλεισμένοι από τους άλλους ανθρώπους. Η διατήρηση των ανθρώπινων δεσμών. Των ανθρώπινων δεσμών, όχι κατά ανάγκη της επαφής του, αλλά των ανθρώπινων δεσμών. Η υπακοή και η πίστη και στην επιστήμη και στους ανθρώπους και κυρίως μία παράκληση, ο σεβασμός στο ιατρικό προσωπικό. Είναι πολύ ωραίο αυτό που ο λέει η κυρία Κανέλη. Ο σεβασμός στο ιατρικό προσωπικό. Γιατί υπάρχει ένας κοινωνικός ρατσισμός στο τελευταίο διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι βυθισμένοι, βουτυγμένοι μέσα στο πρόβλημα. Και πιέζονται καθημερινά. Επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς προσλήψεις και χωρίς προσωπικό δεν πρόκειται να λειτουργήσει έτσι, τίποτα. Μάλιστα. Και η βασική πίστη των ανθρώπων είναι να μην βλάψουν τον διπλανό τους, αλλά και να μην τον αφήσουν μόνο. Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα ευχαριστώ και ακούτε το κουκουέ, είχε δίκιο σε όλα.